Για ήταν σε κρύο, γι' αυτό κρυώναμε. Ήταν να στο κρύο το κλιματιστικό. Σκηνοθέτη, έχουμε air-condition, έχουμε. Το έχω 2 ώρες και καίει. Μπαίνουμε μέσα, τα παπάρια μας γίνανε 3 πόντι. Σαν το παπάρι του Μικρούτσικου έγινε. Όχι αυτό που πέθανε, το αλουνού. Λέω, στέχω, στάζω στα λαγμίτες η μασχάλη μου. Μου λέει, δεν δουλεύει, λέει, δεν είναι σωστό. Έρχεται τώρα μισή ώρα πριν φύγουμε από την εκπομπή και χτύμαται. Το είχα βάλει στο κρύο, λέει. Όσο πήγαινε όλα κρυώναμε, ρε. Δεν είσαι αυτό, άντε. Δηλαδή, δηλαδή, τι ομάδα είναι ο σκηνοθέτης. Τώρα θα πει πάω. Και θα πει πάω, τι, τι μπορεί να πει. Τι μπορεί να πει δηλαδή, να πει Ολυμπιακός, να πει Παναθηναϊκός, να πει Άρης, τι να πει. Όταν είσαι το 80% της πόλης, θα είσαι και τις ομάδες. Σε αναλογία. Μήπως είναι φίλος σου. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε ρε φίλο, όταν είστε πολλοί θα έχουμε και πολλούς μπούφους. Εσύ είσαι ένας από αυτούς, ε. Καλέλα. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Ο Μάτος είναι σε πτώση πάρα πολύ βαθιά. Αν δεν έβαζε αυτά τα γκολ που έχει αυτές οι κρίξεις. Και στο επιθετικό του κομμάτι. Δεν τον αφήνει και ο Φεραίρο. Στο αμυντικό κομμάτι. Γιατί. Τι? Δεν μπορεί να ανέβει απάνω και μένει. Ναι, άκουρε. Ναι, 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 άκουρε, σταμάταρε. Δεν μπορεί να ανέβει απάνω. Φωνάξε το παιδί να μιλήσει. Μισό λεπτό. Ναι, και μετά ξεστή. Και έχει δίκιο. Ναι, κάνω την κλάστρα. Δεν θέλω του διακόπτε. Ρε φούρνα, μα δεν λίγο μπάλα. Εγώ σε είπα στα κουλωράκια τι θα βάλει μέσα. Οι Άγγλοι λένε ο Θεός έδωσε στον κόσμο 4-4 fucking 2. 3-5-2 είναι εμετός. Είναι εμετός. Πραγματικά μόνο ερεύνα. Καλά που παίρνω ελεύθερο σε πλακώς. Άμα έχεις 2 σεντερφόρ να ξέρουν μπάλα και 3 να ξέρουν μπάλα. Είναι ανάλογα, μην είσαι φλεγματικός. Κρύψα μηνύματα. Ηχολήπτη. Α, μπράβο. Ο μόνος τρόπος για να μιλήσει. Κάτω και ένα κοντινό. Πες ένα κοντινό του. Βγες λίγο έξω εσύ. Όπως είσαι. Πάνε διάγμα. Τι ξέρω το τσίτσε, πάνε διάγμα. Ωραία. Φίλε, ούτε όταν θα βγεις με εγκόμενα, επειδή όταν θα βγεις με εγκόμενα, μη μιλάς. Άμα λέω τις ατάκεις σου δεν θα βγω ούτε με... Ωραία, όταν θα βγεις με εγκόμενα, κάνω το μουγκό, θα σε αγαπήσει. Βγες τώρα. Ναι, βγες, βγες, 5 λεπτά. Λοιπόν, πήγες στο Χαριλάου. Πάμε έξω, έξω. Πάμε έξω. Έξω. Θα παγώ στο παιδί. Θα μιλάς. Θα αρχίσεις να πετάς. Άμα νευριάσω. Έχω εγώ εδώ. Θα σου πάρω άλλο. Έχω σόδακι. Πες μου την εμπειρία σου. Καλησπέρα, καλή χρονιά από μένα. Βρεάστε, δεν προλάβετε να τις δέχει. Αυτό που επικεντρώ... Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μέρα